πάμε στο site της Ναυτεμπορική και στον Μιχάλη Ψήλο. Α, Μιχάλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, Νικόλ. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Και Α, σε διάβαζα πρωί-πρωί, ούτε βήμα πίσω από το Σουλτάνο, λες. Ναι, ούτε βήμα πίσω, γιατί μπορεί να διαφωνήσαμε και καλά έκανε φυσικά ο Πρωθυπουργός για το θέμα της Χαμάς, αλλά ουσιαστικά στα υπόλοιπα θέματα ο κύριος Ερντογάν δεν έκανε ούτε βήμα πίσω. Και δεν μιλάω για τα μεγάλα θέματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών σχέσεων εδώ και χρόνια, αλλά μιλάω για θέματα χαμηλή πολιτική. Όπω, για παράδειγμα, χαμηλή πολιτική είναι το θέμα τη ε, μονή τη χώρα, στο οποίο ο Ερντογάν φρόντισε μία εβδομάδα ουσιαστικά πριν ε, πάει ο πρωθυπουργό μα στην Άγκυρα να τη μετατρέψει σε τζαμί. Mm -hmm. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι υπήρξαν και σοβαρέ άλλε διαφωνίε. Ο κ. Ερντογάν επανέλαβε ότι παραμένει δέσμιο τη πολιτική των δύο κρατών στην Κύπρο. Ε, και φυσικά δεν μιλάμε για τα θέματα στρατιωτικοποίηση των νησιών που δημοσίω τουλάχιστον δεν, δεν θίχτηκαν. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Ερντογάν παρέμεινε βασικό ε, ε, στι απόψει του. Ε, θεωρεί ότι ουσιαστικά αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ω ηγέτης τη Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα είναι τα μεγάλα θέματα να τα αφήνει στο ράφι, γιατί έχει άλλα εσωτερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και μιλάω κυρίως για θέματα οικονομία, δεν είναι τυχαίο ότι χθε, παρόντο του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, το μεγάλο θέμα για τον τουρκικό τύπο ήταν η εξοικονόμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κρατικό προπολογισμό τη Τουρκία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα οικονομία. Με το δεδομένο ότι ο πληθωρισμό Σ αυτή τη στιγμή τρέχει με 70% τον Απρίλιο, και αναμένεται, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα τη Τουρκία, να φτάσει στο 76% τον Μάιο. Ε, ταυτόχρονα ο Ερντογάν θα τον δούμε συχνά πυκνά πλέον να παίρνει θέσεις ε, φιλοσαγωγικά συντηρητικές ε, ε, Ισλαμικές. <ΣΣΣΣΣΣ> Αυτό συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι στην Ήτα που υπέστη στις τοπικές εκλογές ο μεγάλος παράγοντας και αντίπαλος στα έλεγα του Ερντογάν δεν ήταν η αντιπολίτευση η κεμαλική, αλλά κυρίως το Ισλαμικό Κόμμα της Νέας Ευημερία, το οποίο το έχει ο κύριος Φατίχ Ερμπακάν, γιος του ε, Νετσμετίν Ερμπακάν, του μοναδικού μέχρι τώρα Ισλαμιστή, ε, ε, πρωθυπουργού της, καθαρά Ισλαμιστή και όχι πολιτικού Ισλάμ, ε, Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Ο κύριος ε, Φατίχ ε, Ερμπακάν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη δύναμη πιέζει πολύ το, τον Ερντογάν. Λες, και το Μιχάλη άκριο, το ότι ε, η στάση αυτή του Ερντογάν είναι και απόρρια της εσωτερικής πολιτικής πίεσης που δέχεται ουσιαστικά. Είναι κυρίως, είναι κυρίως απόρρια της εσωτερικής πολιτικής πίεσης. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν θα βάλει ζητήματα σοβαρά με την Ελλάδα. Ο Ερντογάν αυτό που θα κάνει σιγά σιγά, θα προσπαθήσει να κάνει, δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρει φυσικά, είναι να μας υποχρεώσει σε εκπτώσεις στην εθνική μας κυριαρχία. Για παράδειγμα, πολύ σωστά και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο, ηρεμία στις υπερπτήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά οι παράνομες υπερπτήσεις έχουν σταματήσει από την πλευρά των τουρκικών μαχητικών, αλλά έχουν σταματήσει και οι νόμιμες πτήσεις στο Αιγαίο, στα όρια που μέχρι τώρα τα ελληνικά φτερά συνήθιζαν να πετούν. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν αμφισβητήσεις από την Άγκυρα, Βλέπουμε λοιπόν και εμείς ουσιαστικά να ανακρούμε πρίμναν και να μην προχωράμε στην, θα έλεγα, υιοθέτηση των βασικών μας κανόνων. Αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Ο Ερντογάν ταυτόχρονα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ουσιαστικά η συνδιαχείριση των πηγών ενέργειας, το είπε χαρακτηριστικά χτες, στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είπε κυρίω φυλακτομία... και το είπε πολύ καθαρά στη συνέντευξή του στην α, καθημερινή ού, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καθημερινή. κανένα τέτοιο project χωρί τη συμμετοχή τη Τουρκία. Ακριβώ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν έχει, αφήσει, δεν έχει, αφήσει, τίποτα στο ράφι ουσιαστικά ο Ερντογάν. Απλώς τώρα, επειδή έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, αυτό που θα κάνει με την Ελλάδα είναι να τα κρατήσει σε μια ήρεμη κατάσταση χωρίς να προχωρήσει σε κινήσεις τέτοιες που να δημιουργούν προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι ήδη ο Ερντογάν έχει σοβαρά προβλήματα με το Ισραήλ. Ήδη έχει σοβαρά προβλήματα με τις ΗΠΑ, με τις τάσει που κρατάει υπέρ της Χαμάς. Άρα, λοιπόν, το τελευταίο που θα ήθελε θα ήταν να οξύνει τη σχέση και με την Ελλάδα, μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε μια προσπάθεια που καταβάλει η τουρκική ελίτ να ενισχύσει τι οικονομικέ κυρίω σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένο πια ότι θεωρείται αδύνατον, απίθανο έω αδύνατον, να μιλήσει κανεί για κάποτε ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένα τα προβλήματα που θα μπορούσε να επιφέρει η Τουρκία. Των 85 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Μάλιστα. Μιχάλη Ψήλο, ευχαριστούμε πολύ ευχαριστούμε. για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Καλή συνέχεια.